Είναι εκείνοι που ή διαβάζουν κάτι περισσότερο αλλά χωρίς ολιγόρα.
μερικά τέτοια πράγματα, ορθολογίζοντες κλπ. Θα πει κάποιος, τι μας λες τώρα για την περιτομή. Οι Αιγύπτιοι πολύ πρώτου Αβραάμ είχαν την περιτομή. Παρακολουθία. Ο Θεός χρησιμοποιεί την περιτομή σαν ένα σημείο μιας διαθέτησης. Τίποτα. Κι αν οι Αιγύπτιοι είχαν την περιτομή, δεν την είχαν ένα σημείο μια καμιάς διαθέτησης με τον Θεό. Όπως ακριβώς και το ουράνιο τόξο προϋπήρχε του Νόε, έτσι και η περιτομή προϋπήρχε του Αβραάμ. Απλώς παίρνει ο Θεός από το σημείο, το σημάδι, και το χρησιμοποιεί σαν υλικό σημείο μιας πνευματικής διαθήκης. Και αυτή η πνευματική διαθήκη έχει ως περιεχόμενο την πίστη. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά πάνω κάτω. Και ότι το ίδιο φαινόμενο έχουμε και στην Καινή Διαθήκη, ότι έχουμε το σημείο της πίστεως, συγγνώμη, έχουμε το περιεχόμενο της πίστεως και το σημείο του βαπτίσματος. Και είναι σημείο, συνεπώς, πίστεως το βάπτισμα και υπακοής, όπως και η περιτομή. Στο βιβλίο της Γενέσεως, λέγει τα εξής, και έστε, παρακαλώ, ίσως είναι η πρώτη φορά, ίσως, δεν ξέρω, ίσως, που θα ακούτε πλευρές της πίστεως επάνω στο σημείο αυτό. Ίσως, γιατί πολλές φορές, άμα κάνουμε ανάλυση της πίστεως, περί πίστεως, δεν θα ομιλεί εκκλήρημα περί πίστεως, έχουμε πιάσει ένα σωρό άλλες πλευρές. Ίσως δεν είναι η πρώτη. Λέει λοιπόν στο βιβλίο της Γενέσεως, και έστε η διαθήκη μου επί της σαρκός ημών, εις διαθήκη με αιώνιον, και θα είναι η διαθήκη μου πάνω στη σάρκα σας, διαθήκη αιώνιος πάνω στη σάρκα σας, επί της σαρκός ημών, και απερίθμητος αρσενικό παιδί, άνθρωπος δημιά, ο οποίος θα μείνει απερίκλητος, δεν θα έχει υποστεί αυτή την περιτομή. Είχα εξηγήσει την περασμένη φορά τι είναι η περιτομή. Είναι απλώς μια μικρά εγχείρηση στο γεννητικό ανδρικό μόριο. Αυτό είναι όλο το τίποτα. Ως που περιτυχήσετε τη σάρκα της ακομιστίας αυτή την ημέρα και πρωί, που δεν θα περιτυχθεί κατά την 8η ημέρα ακομιστία, είναι ακριβώς το αντίθετο της περιτομής. Δηλαδή η απουσία της περιτομής λέγεται ακροδιστία. Εξολοθρευτήσετε η ψυχή εκείνη εκ του κέρδους αυτής, ότι τη διαθήκη μου διασκέδασε. Αυτός δεν θα ζήσει στο λαό, διότι διασκέδασε. Δηλαδή διασκόρπισε τη διαθήκη. Α, ώστε λοιπόν η διαθήκη έχει ένα ορατό σημείο. Έλατε τώρα στην Καινή Διαθήκη. Είπα προηγουμένως, για να μην φανώ αλαζόν, ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που τα ακούτε αυτά για πλευρά πίστεως και θα σας εξηγήσω γιατί. Ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του πάρα πολλές φορές έρχεται σε αυτά τα θέματα. Και μάλιστα η Εκκλησία μας έχει βάλει, σε αυτό λέγεται την περασμένη φορά, έχει βάλει περικοπές αποστολικές σε κυριακές ή σε γιορτές. Έχει βάλει περικοπές που αναφέρονται στα θέματα της περιτομής. Επειδή όμως η περιτομή θεωρείται κάτι που ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη, αυτό όμως δεν είναι πολύ σωστό. Αυτό όμως δεν είναι πολύ σωστό, το ξαναλέγω άλλη μια φορά, διότι έχουμε το αντίτυπο εκεί και το πρωτότυπο που είναι το βάπτισμα στην Καινή Διαθήκη. Και πώς θα καταλάβω το πρωτότυπο, εάν δεν με βοηθήσει το αντίτυπο, πρέπει να πάω πρώτα στο αντίτυπο και μετά στο πρωτότυπο. Και επειδή ίσως να το δούμε και λίγο δύσκολο θέμα αυτό, εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει ποτέ κήρυγμα επάνω στα θέματα αυτά. Ούτε ποτέ εγώ έχω διαβάσει σε κυριακοδρόμια αποστολικής περικοπής κήρυγμα πάνω στο θέμα αυτό. Γι' αυτό σας είπα, ίσως είναι η πρώτη φορά και είναι πολύ σπουδαία φορά αυτή για να καταλάβουμε
πίστης και ποιο είναι το σημείο της πίστης, για να καταλάβουμε μετά και το βάπτισμά μας, το οποίο δεν πρέπει να προδώσουμε. Δεν πρέπει να προδώσουμε, διότι πάρα πολλά προβλήματα που σήμερα δημιουργούνται γύρω από τέτοια θέματα, ας πούμε, μια απορία που μου ρίχνει στο κατηχητικό σχολείο. Εάν ένα παιδί λέει γεννηθεί από πολιτικό γάμο, πρέπει να το βαφτίσουμε ή δεν πρέπει. Είδου, απορία. Και ότι αυτό σαν θέμα απασχόλησε βεβαίως την Εκκλησία μας, απασχόλησε. Ότι υπήρξαν διαφορετικές γνώμες και απόψεις, αναμφισβήθηκαν. Όλα αυτά γιατί. Γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το υπόστρωμα της θεολογίας. Μένουμε πάντα σε μια επιφάνεια των πραγμάτων. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μην πείτε ότι ο μιλητής εδώ σκαλίζει βαθιά. Α, βαθιά. Εκείνα τα οποία κάποτε δεν τα έχουμε ακούσει. Πρέπει να ακούσουμε κάποια. Και να θεμελιώσουμε ό,τι πρέπει να θεμελιώσουμε. Διότι εκείνος ο οποίος αθετεί, επί παραδείγματος, το μυστήριο του γάμου. Το μυστήριο του γάμου έχει όλα τα σημεία. Το αθετήσει, κύριε, και κάνει πολιτικό γάμο. Μήπως είναι παράλληλη η περίπτωση με την αθέτηση του βαπτίσματος. Πώς το 65 να βαπτίσει το παιδί σου τη στιγμή που εσύ αφαιρείς και γάμο μυστήριο. Μήπως ήδη είσαι έξω από την Εκκλησία. Διότι τι λέει εδώ σαφώς ο Θεός στη γέννηση. Ότι αυτή η ψυχή θα εξολοθερθεί. Ότι τη διαθήκη μου διασκέδασε. Έρχεσαι και ποδοπατής, σκορπάς. Εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός. Γιατί. Μήπως λοιπόν ήδη είσαι έξω από την Εκκλησία. Μετά θα προκύψει θέμα. Θα κοινωνήσουμε αυτούς τους ανθρώπους ή όχι. Δεν είναι γιατί απλώς είναι μία πορνεία. Προσέξτε από το σημείο. Ο πολιτικός γάμος είναι πορνεία. Ο πολιτικός γάμος είναι πορνεία. Παράδειγμα τώρα το λέγω, αλλά στα παραδείγματα κάποτε βάζουμε μερικά πράγματα τα οποία κάποτε γίνονται για εσάς κύριο θέμα. Αν κάποιος συγγενής σας, φίλος σας, παντρεύεται με πολιτικό γάμο, δεν θα πάρει στο γάμο του, ούτε δώρο θα του προσφέρετε. Κι ας είναι ο αδελφός σας, η αδελφή σας, το παιδί σας. Μην το πείτε ότι είναι σκληρό, μην το πείτε. Θα είχα πολλά επιχειρήματα, αλλά δεν είναι της ώρας. Ωστόσο, αθετεί αυτός, όχι απλώς είναι πορνεία. Διότι αφού δεν ευλογήθηκε, δεν είναι πορνεία. Είναι από θρησκευτικής πλευράς ένα ασύστατο πράγμα. Είναι πορνεία. Δεν μακάρι να ήταν μόνο πορνεία. Είναι αφαίρεση του ορατού σημείου της πίστης. Διότι η πίστη δεν είναι μόνο στο βάπτισμα. Είναι σε όλα τα μυστήρια. Και όλα τα μυστήρια έχουν το αόρατο και το ορατό σημείο. Και το ορατό σημείο του γάμου ποιο είναι. Το ότι θα πάρει ο ιερέας και θα αρμόσει τους δύο αυτούς ανθρώπους. Άρμοσον αυτούς λέει ο ιερέας, άρμοσον. Αρμόσον, θα πει ταιριάζω, συνδέω. Συνεπώς, έχουμε εκείνο πλήρωση πια, εκείνου του και έσονται οι δύο εις σάρκα μία. Αυτό και έσονται οι δύο εις σάρκα μία είναι ένα θέμα πίστεως, αφενός και αφετέρου το ορατό σημείο αυτή η άρμοση. Έτσι έκανα μια παρέμβαση τώρα για να σας δώσω μια πληρεστέρα εικόνα να καταλάβετε ότι αυτά δεν είναι τυχαία και ότι δεν μπορέσουμε ποτέ να τα εξηγήσουμε και να τα καταλάβουμε εάν επιπολέως τα βλέπουμε και τα μελετούμε. Και όπως επαναλαμβάνω λέγω ότι ποτέ δεν έγινε κύριε Παπάνος Αποστολική περιοδία γιατί όπως προσπάθησε να αναφέρει αυτά που να αναφέρονται στα θέματα της περιτομής, της ακροδιστίας κτλ. Τα θεωρούμε ότι ανήκουν στον χώρο των Εβραϊκών. Όχι, όχι. Όχι. Είναι ένα θέμα όπως το βλέπετε εξάλλου. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Κύριος τι λέει. Πώς μπορούμε το θέμα να το δούμε στην καινή διαθήκη. Ακούστε. Λέει ο Κύριος όταν ομιλεί εκεί με τον Νικόδημο. Αμήν, αμήν, λέγω εσύ, σε βεβαιότητα. Ξέρετε, το αμήν, αμήν είναι ένας πολύ, πολύ, πολύ βεβαιωτικός λόγος. Και μόνο αν, γιατί το λέει ο
χωρίς να επιτύχει το αμήν, αμήν. Θα λέγαμε το λέει ο Χριστός. Όταν όμως λέει και το αμήν, αμήν, την εβραϊκή έκφραση, θα πει σε βεβαιώνω, σημαίνει ότι ο Κύριος θέλει να τονίσει αυτό το σημείο, του οποίου η ανάγκη είναι απαραίτητη και χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Ποιο είναι? Εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ού δύναται εις ελθύν εις την Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί να μπει κανείς στη Βασιλεία του Θεού εάν δεν γεννηθεί από το νερό και από το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι αρκετό μόνο από το Άγιο Πνεύμα. Και τι θέλει το νερό ο Χριστός? Εδώ. Κοιτάξτε το σημείο της πίστης. Διότι θα πει παρακάτω, σαν ο Ευαγγελίδη Μάρκος 16:16. Το προηγούμενο ήταν ο Ιωάννης 3:5. Ακούστε. Ο βαπτιστής, συγγνώμη, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Δηλαδή, είναι πρώτα το βάπτισμα. Και μετά τι είναι? Πρώτα είναι η πίστη. Και μετά είναι το βάπτισμα. Και μετά είναι το σωθήσετε. Δηλαδή, θα πιστέψεις. Άμα θα πιστέψεις, θα πάρεις το ορατό σημείο της πίστεως σου, που είναι το βάπτισμα. Και όταν θα πάρεις από το ορατό σημείο που είναι το βάπτισμα, τότε θα σωθείς. Δεν θα μπεις στη Βασιλεία του Θεού. Δεν μπαίνεις στη Βασιλεία του Θεού χωρίς την πίστη και το βάπτισμα. Όχι μόνο η πίστη, αν μου πείτε ότι έχουμε περιστατικά στην ιστορία, που δεν μπήκε η πίστη, μπήκε η πίστη, δεν μπήκε το βάπτισμα, θα σας έλεγα ότι στο σημείο αυτό, όπως και οι πατέρες το λένε, το ερμηνεύουν, έχουμε την οικονομία που βαπτίζεται ο άλλος περίπου στο μαρτυρικό του αίμα. Στο μαρτυρικό του αίμα. Μάρτυρες που τη στιγμή εκείνη πιστεύουν και θανατώνονται και βαπτίζονται μέσα στο αίμα τους. Είναι το βάπτισμα του αίματος και ούτω καθεξής. Ώστε το βάπτισμα, όπως και η περιτομή, είναι σημείο πίστης. Αυτό δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας. Ας θυμηθούμε και τη συμβουλή που έδωσε ο Ηλισσαίος εις τον νεαιμά των Σύρων. Τι του μην του μίλησε, του μίλησε για μια επταπλή βάπτιση. Δεν βγήκε ο προφήτης. Υπήρχε λόγος που δεν βγήκε, όχι από υπερηφάνεια. Για μια επταπλή βάπτιση στον Ιορδάνη ποταμό. Ότι θα βαπτιστείς, ευκαιρία θα πεις και θα πεις. Θα ξαναπείς. Θα ξαναπείς. 7 φορές. Που είναι γνωστό ότι αυτό αποτελεί τύπο του βαπτίσματος και είναι σημείο πίστεως. Τι είπε ο νέμα, ο στρατηγός αυτός, ο Σύρος? Μα, δεν έχω καλύτερα ποτάμι στην πατρίδα μου. Θα πρέπει να πάρω το λουτρό μου στο Ιορδάνη ποταμό. Θύμωσε. Και του λέει, η ακολουθία του. Τι έχεις να χάσεις? Δεν σου είναι δύσκολο πράγμα το φύγεις. Κάνε 7 λουτρά. Χάχτουμε. Έκανε 7 λουτρά. Δηλαδή, έστω και με το ζόρι, επίστεψε. Και εκαθαρίστηκε. Έπεσε η λέμε. Ούτε ο Ιορδάνης έχει κάτι το πιο άλλο, ούτε τίποτα. Δεν είναι η εντολή. Και ήταν το ορατό σημείο της πίστεως. Θα πίστευες και θα το κάνεις. Εάν θα λυρνήσω το ορατό σημείο, σημαίνει δεν έχεις πίστη. Και συνεχώς δεν έχεις ούτε πίστη να απολαμβεί. Γι' αυτό αγαπητοί μου, περιτομή και βάπτισμα εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Την πίστη. Αυτό το τεράστιο θέμα πίστη. Λέμε πολλές φορές πίστη, πίστη. Σας βεβαιώνω είναι ένα άπιαστο πράγμα. Τι εννοώ άπιαστο? Πολύπλοκο. Αυτό εννοώ άπιαστο. Πολύπλοκο. Λέμε, λέμε και κάποια στιγμή λέμε τι είναι πίστης και το χάνουμε πάλι το θέμα μας.
το χάρημα. Είναι εκείνη η απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Εκείνο το είπε ο Θεός, ο Θεός. Ο Κύριος ελάχισε. Ξέρετε ότι οι προφήτες πάνω και το όνομα του Κύριου μιλούσαν. Και τι έλεγαν. Ο Κύριος ελάχισε. Τα δε λέγει Κύριος. Εάν θα ακούσεις, σώθηκε. Εάν δεν ακούσεις, δεν σώθηκες. Τι θα ήταν εκείνο το άλλο σημάδι, άμα δείτε λέγει ο Κύριος, το είπε ο Χριστός. Την Ιερουσαλήμ να κυκλώνεται από στρατεύματα. Φύγετε. Ήρθε η ώρα της καταστροφής της πόλεως. Ποιοι έπρεπε να σωθούν. Αυτοί που θα πίστευαν. Και σώθηκαν μόνο όσοι πίστεψαν. Γιατί θυμήθηκαν το λόγο του Κυρίου και έφυγαν. Η γυναίκα του Λότ δεν επίστευσε. Τι είπε, τι είπαν οι άγγελοι. Δεν θα γυρίσετε πίσω να κοιτάξετε. Τι είπε. Ένας όρος. Σωτηρίες. Παρετήθηκες από τον όρο της σωτηρίας. Γίνεσαι στήλη αγαπητού. Περίεργο πράγμα αυτή η πίστη. Περίεργο. Αλλά δεν είναι περίεργο. Ανά πάσα στιγμή βλέπουμε ανάγκη την εξάρτηση από τον Θεό. Το σπάσιμο αυτού του, της αυτής αυτονομίας που σας έλεγα την περασμένη φορά. Να τις τσακίσω με τα κόκκαλα της αυτονομίας. Γι' αυτό έρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται τον λόγο του Θεού για να τσακίζει αυτά τα κόκκαλα. Και θα σωθώ δηλαδή με το να κάνω ένα μπάνιο μέσα σε μια κολυμπήθρα. Το είπε ο Χριστός. Και αφού ο Χριστός ανεστήθη, είναι αληθινός ο λόγος του. Το είπε ο Χριστός. Τελείωσε. Δεν χωράει καμία κουβέντα. Το είπε ο Χριστός. Τελείωσε. Αυτό θα μην πιστεύω. Γιατί το είπε ο Χριστός. Και ούτως εγέννησε τον Ισαάκ. Αφού πρώτα έκανε την περιτομή, έτσι γέννησε τον Ισαάκ, μας λέει, μας σημειώνει εδώ ο πρωτομάρτης Στέφανος. Τα λέει στο ακροατήριό του, τα λέει στο συνέδριο. Κοιτάξτε, ο Ισαάκ είναι γνωστό, είναι το παιδί της πίστεως. Είναι το παιδί της επαγγελίας, της υποσχέσεως που στηρίζεται πάνω στην πίστη του Αβραάμ. Ο Αβραάμ επίστευσε αυτό που του είπε ο Θεός. Θα κάνεις παιδί. Πρώτα λοιπόν πιστεύει. Μετά τι κάνει. Του λέει θα κάνεις ένα πληγητομή. Σημείο της πίστεως. Δηλαδή απόδειξη. Σημάδι. Και μετά την πληγητομή συλλαμβάνεται και γεννιέται. Ώστε λοιπόν ο Ισαάκ τι άλλο είναι παρά ο καρπός της πίστεως του Αβραάμ. Το ίδιο και για τον χριστιανό. Θα πιστέψει πρώτα. Θα δεχτεί το βάπτισμα μετά, σαν σημείο πίστεως, και κατόπιν θα πάρει τον καρπό, όπως σας είπα προηγουμένως, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Θα λέγαμε ότι μια πρώιμος διαθήκη, διαθήκη πίστεως, είναι ό,τι είπε ο Θεός στους πρωτοπλάσους. Ήταν διαθήκη πίστεως. Μόνο μια διαθήκη νόμου έχουμε. Από την οποία ήρθε ο Χριστός να μας απαλλάξει. Διότι λέει ένα ωραίο τροπάριο ότι μας απείλεψε, μας συγχωρείτε, μας απελευθέρωσε εκ της κατάρας του νόμου. Το σταυρό προσκοπής και τη λόγη και τη χρήση και τα λοιπά. Πώς το είπε? Από την κατάρα του νόμου. Γιατί είναι κατάρα ο νόμος? Διότι ο νόμος έλεγε επί κατάρατος όποιος δεν εφαρμόσει τον νόμο. Και δόθηκε με μια δίκη. Στο Σινάι. Επί κατάρατος. Ποιος τον εφήρμοσε τον νόμο? Ουδής. Προσέξτε. Ουδής. Συνεπώς πάντας υποκατάρατα. Υπάρχει και ένα άλλο μέσα στον νόμο. Επικατάρατος ο πάσο κρεμάτος επί ξύλου. Ο Χριστός κρεμάται επί ξύλου από σκοπό από τους Φαρισαίους και τους γραμματείς του Εκκληρής για να μην ανακηρυχθεί ποτέ Μεσσίας. Δηλαδή να δημιουργήσουν, να μην δημιουργήσουν οι μελλοντικές γενναίες ανάκληση της αθωότητας του Ιησού. Άπαξ, άπαξ και απεφάσισε το ιερατείο και το συνέδριο να σταυρωθεί με
εις τους αιώνας των αιώνων. Γιατί είναι γραμμένο στον νόμο. Επί κατάρατος είναι ο οποίος θα βρωθεί επάνω σε ένα ξύλο. Μα το άφησε ο Θεός έτσι, τι θα βρωθός ο Θεός, ώστε να πάρει την κατάρα του νόμου εκείνος που ανέβηκε στην κατάρα του Σταυρού Κύπρη, για να μας δώσει κατόπιν τη χάρη και να ξαναγυρίσει στη διατήρηση της πίστης. Είναι εκπληκτικό. Αλλά σας το πω, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κι αν θα μου πείτε, γιατί τότε ο Θεός έδωσε τον νόμο. Διότι απλούστατα οι απόγονοι του Αβραάμ δεν έμειναν στην πίστη. Και χρειάστηκε ο παιδαγωγός νόμος. Μπήκε λοιπόν ο παιδαγωγός νόμος να χειραγωγήσει τους απογόνους του Αβραάμ. Και έπρεπε ο νόμος να τους φτάσει, να τους οδηγήσει στο θέμα της πίστης. Δεν για να δεχθούν την καινούργια διαθήκη των Χριστών. Είναι θαυμαστά πράγματα αυτά, αγαπητοί, που δείχνουν τις σχέσεις μας με τον Θεό και την αγάπη, αλλά και τη σοφία του Θεού. Έτσι, η πρωτόκλαση. Σας είπα, είναι μια πρώιμη διαθήκη. Τι έγινε εκεί πέρα, ο Θεός τους είπε. Δεν θα δοκιμάσετε από τον καρπό αυτό. Τι είναι αυτό. Ήταν θέμα πίστεως με ένα ορατό σημείο, ο καρπός. Επειδή όμως δεν επίστευσαν και έφαγαν τον καρπό, μπήκε ένα άλλο ορατό σημείο της παρακοής του τώρα. Ποιο είναι. Διότι έχουμε το σημείο της πίστεως που είναι ο καρπός. Το σημείο της παρακοής ποιο είναι. Μπαίνει ο θάνατος. Ο Νόε σώθηκε με την τυφωτό. Ξέρετε ότι ο Νόε επίστευσε στον Θεό. Τι του είπε ο Θεός. Θα κάνω κατακλυσμό. Ξεκίνω να φτιάξει μια τυφωτό. Καταρχάς βέβαια είναι λίγο αστείο. Όπως φάνηκε και αστείο στους συγχρόνους του Νόε. Έλεγαν οι συγχρονοί του ότι αστείευεται ο Νόε, ότι ο Θεός θα καταστρέψει με κατακλυσμό. Όπως φάνηκε αστείο, ξέρετε, και εις τους γαμπρούς του Λότ. Έλεγαν για τον πεθερό τους, το υποψήφιο πεθερό τους, γιατί δεν ήταν σύζυγε των κοριτσιών του, αλλά ήταν αναγωνιστική, ότι ο Λότ γελιάζει, λέει αστεία, ότι θα καταστραφεί η πόλη με πύρκια θύρων, φοβερό. Δεν πίστεψαν, ούτε η μεν, ούτε η δε. Δεν πίστεψαν. Ξέρετε, όταν είσαι μέσα στην πίστη γίνεσαι αντικείμενο γελιότητας. Γι' αυτό η πίστη θέλει αμπρία. 120 χρόνια έφτιαχνε αυτό το πιταφτικό κυβωτό ο Νόε. Ήταν τόσα χρόνια για να γυρίσει πίσω τη γενεά του στη μετάνοια. Μα προθυμεί ο Θεός. Και ταυτόχρονα ήτανε εμπειρισμός της πίστης του Νόε. Τι του έλεγαν οι σύγχρονοι. Νόε, έχασες στο μυαλό σου. Κάθεσαι και φτιάχνεις. Μα θεοφωνείς φτιάχνοντας μία κυβωτό ισχυριζόμενος ότι θα γίνει κατακλυσμός. Το να σταθείς με πίστη μέσα σε μία κοινωνία ανθρώπων που ηρωνεύεται τα πάντα και στέκεται με τον ορθολογισμό της και με τον θετικισμό της δεν είναι μικρό. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό η πίστη δημιουργεί ήρωες. Γιατί χωρίς την πίστη δεν έχουμε τίποτα. Και η πίστη απαιτεί ανδρεία. Μου γίνεσαι χριστιανός, σου λέει.
τότε στάθηκε εκεί η κυβωτός σωτηρίας και αυτή στέκεται κυβωτός σωτηρίας. Και όποιος μπει μέσα στην Εκκλησία, δεν εννοώ τα τουβάρια, ενώ μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μέσα στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, αυτός και σώσεται. Αναφισβήτητα. Έτσι έχουμε, αγαπητοί μου, ένα ιστορικό άξονα. Είναι η πρωτόπλαστη, από τους οποίους εζητήθη η πίστη, αλλά υθέτησαν την Διαθήκη. Έρχεται ο Νόε που του εζητήθη η πίστη, αλλά δεν υθέτησε, επίθεσε. Έρχεται ο Αβραάμ που του εζητήθη η πίστη, αλλά δεν υθέτησε, επίθεσε. Και έρχεται κατόπιν ο αρχηγός της πίστεως, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο φορέας της πίστεως, δηλαδή γι' αυτό και αρχηγός της πίστεως, είναι εκείνος που κάνει τη διαθήκη της πίστεως. Συνάπτει νέα διαθήκη, την καινή διαθήκη, τη διαθήκη της πίστεως και ταυτοχρόνως είναι το πρόσωπο, θα λέγαμε, προς το οποίο αποτείνεται η πίστη. Είναι το θεανθρώπινο πρόσωπό του. Είναι πραγματικά καταπληκτικό, αν δει κανείς την ιστορία της πίστεως μέσα στην ιστορία των ανθρώπων. Θα το πω άλλη μία φορά. Το νόημα της πίστεως είναι πάντοτε η εξάρτησή μας από τον Θεό και το σπάσιμο της αυτονομίας μας και η αγάπη μας προς τον Θεό. Και η αγάπη προς τον Θεό συντερεί στην κοινωνία του Θεού μετά τον ανθρώπο, που είναι η αληθινή ευδοκία του Θεού και είναι ο πραγματικός σκοπός της ορατής και αορατού κτίσεως, να φτάσουμε δια της οδού της πίστεως προς τον Θεό. Η απιστία λοιπόν δικά καταστρέφει όλο το σχέδιο του Θεού, αλλά προσβάλλει και την ευδοκία του. Και ερχόμεθα εις τον ένατο στίχο. Και οι πατριάρχες ζηλώσανται στον Ιωσήφ, απέδοντο εις Αίγυπτον και ειν ο Θεός μεταυτού. Και οι πατριάρχες, δηλαδή τα 10 παιδιά του Ιωσήφ, του Ιακώβ, ζηλωτυπήσανται εις τον Ιωσήφ, το πούλησαν στην Αίγυπτο. Ο οποίος κατηγορούν ότι προσφάγει τα πρόσωπα αυτά, σφαλότητα.
και ότι το θέμα της πίστεως υπήρχε μέσα στην Ιερά Ιστορία και αποτελούσε το μεδούλι την καρδιά της Διαθήκης του Θεού με το λαό του. Θα μπορούσαμε να πούμε τι πίστης. Εμείς είδαμε τον Σινά να καπνίζει, να φλέγεται. Ακούσαμε τη φωνή του Θεού, τρομάξαμε και είπαμε στον Μωυσέα, σε παρακαλούμε, δεν μπορούμε να αντέξουμε τη φωνή του Θεού. Βλέπετε, εκεί η πίστη, παρότι και εκεί μπορεί να πει κανεί την πίστη, αλλά έχουμε εκείνο το κύριο που θα λέγε κάποιος, να δω το Θεό. Δεν θα τον είδα το Θεό. Πού είναι η πίστη, χάθηκε. Η καλή και η καλύτερα. Τώρα τους μιλάει ο Άγιος Στέφανος, ότι καθόλου τον κύκλο της ιστορίας του Ισραήλ κυριαρχούσα θέση είναι η πίστη. Αυτό θέλει να τους πει και να φτάσει εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου. Λοιπόν, ερχόμαστε στην ιστορία του Ιωσήφ. Δύο σημεία θα ήθελα να πούμε εδώ και να παρατηρήσουμε στον στίχο που σας διάβασα. Το πρώτο σημείο είναι η ζηλοτυπία των 10 αδερφών του Ιωσήφ. Ο Βενιαμίν είναι στο σπίτι, είναι μικρός. Και ότι αυτή η ζηλοτυπία των 10 αδερφών του Ιωσήφ γίνεται αιτία τροπής της ιστορίας του Ισραήλ. Ο Θεός βέβαια το προφητεύει αυτό. Το είχε ήδη προφητεύσει στον Αβραάμ, όταν του είπε το σπέρμα σου και απογονή σου θα πάει σε έναν λαό που εκεί θα τους υποδουλώσει ο λαός αυτός και εκεί θα μείνουν υπόδειλοι 400 χρόνια. Εγώ, λέγει, θα τους τιμωρήσω τον λαό αυτόν και θα φέρω τον λαό αυτόν που θα είναι απογονή σου σε αυτόν τον τόπο εδώ που τώρα βρίσκεσαι και δεν σου τον δίνω εσένα, αλλά θα τον δώσω στους απογόνους. Αυτό βεβαίως ο Θεός το προφητεύει. Αλλά τι προφητεύει, εκείνο που ελεύθερα οι άνθρωποι εργάστηκαν. Και συνεπώς, όσα δεινά βρήκαν το λαό αυτό με αφετηρία τη ζηλοτυπία του στον Ιωσή που τον πουλούν, εκείνος γύρισαν τη βασιλεύση Αιγύπτου. Πέφτει πείνα, πηγαίνουν εκεί, μένουν 430 χρόνια. Και λοιπά γυρίζουν στην έρημο. Όλη αυτή η περιπέτεια, όλη αυτή η περιπέτεια ήταν, αγαπητοί μου, έργο δικό τους. Αυτή έφταγα. Απλώς πήρε αυτό ο Θεός το υλικό και το εργάστηκε για να φτιάξει αυτό που έφτιαξε παρακάτω ο Θεός. Να πως το λέγει αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος. Εντάχθα, λέγει, δείκνηση ότι ούκοι δότες συνέπρατο την προφητεία. Χωρίς να καταλαβαίνουν ήδη συντελούσε την προφητεία και ότι αυτή έτσι εγίνοντο και τα κακά εις αυτούς περιετρέπετο. Αυτοί οι ίδιοι είχαν γίνει έτοιοι της ιστορίας των και οι ίδιοι είχαν στραφεί, είχαν αφήσει να γίνουν όλα αυτά τα κακά που εστράφηκαν εναντίον των. Αγαπητοί μου, βλέπετε ο κάθε άνθρωπος γράφει την ιστορία του, και κάθε λαός γράφει την ιστορία του. Άλλο τώρα, ότι ο Θεός παίρνει την ιστορία που γράφει ο άνθρωπος και την χρησιμοποιεί πάντα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αν δεν σταθεί για τη σωτηρία του ανθρώπου, τελικά καταλήγει για την τιμωρία του ανθρώπου. Το δεύτερο σημείο είναι το πρόσωπο του Ιωσήφ. Είναι η ιδιωτή του Ιωσήφ που αποτελούν τύπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο Στέφανος βλέπουμε ότι επιμένει πολύ σε λεπτομέρειες όταν αναπτύσσει την ιστορία του Ιωσήφ. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ζηλώσαντες τον Ιωσήφ, απέδωνε εις Αίγυπτον. Από τον ζηλοτύπησαν, τον πούλησαν στην Αίγυπτο. Τούτο και εμείς του Χριστού γέρονται. Αυτό
διότι ο Ιωσήφ ή τον τύπος του Ιησού Χριστού. Εδώ βλέπετε πως οι πατέρες εισάγουν αυτή τη μέθοδο ερμηνείας, τη λεγόμενη τυπολογική. Όχι αλληγορική, άλλη αλληγορία, αλλά την τυπολογική μέθοδο. Την οποία δεν θα ήθελα σύγχρονη ερμηνευτέρα εξών, παρά μόνο όσοι πιστεύουν. Πρόσεχε. Διόν και εμπιπτόμενος την ιστορία διόν επέξησι. Γι' αυτό λέγεται. Και υπονοώντας αυτό, δηλαδή ότι αναφέρεται στον Χριστό, ως έθνος, διηγείται μέχρι τέλους την ιστορία του Ιωσήφ. Ουδέν ήταν έρχοντες εν καλή, διότι τα 10 αδέρφια του Ιωσήφ δεν είχαν καμία κατηγορία εναντίον του Ιωσήφ, αλλά εδώ τα επιτροφή την αυτόν κακώς διέθεται. Δηλαδή, ή τους φαγητό τους πήγε. Δεν είχε τίποτα. Δεν μπορούσε να έχουν τίποτα εναντίον του Ιωσήφ. Τον κακό μεταχειρίστηκαν όμως. Τους συμπεριφέρθηκαν άσχημα. Δηλαδή, βλέπει κανείς εδώ ό,τι συμβαίνει στον Ιωσήφ, συμβαίνει στον Ιησού Χριστό. Επόλυσαν τα αδέρφια τον Ιωσήφ. Και οι Εβραίοι επόλυσαν τον Χριστό. Αντί 30 γρήγορα. Και εκείνος, αλλά καλύτερα να σκεφτούμε λίγο πιο κάτω. Και ενώ ο Ιωσήφ γίνεται θύμα της ερωτημίας των αδελφών του, σημειώνει ο Άγιος Στέφανος, αλλά πολύ περιληπτικά, διότι αποτελεί ευρεία περιγραφή μέσα της στο βιβλίο της Γενέσεως αυτό που λέει περιληπτικά. Και τι ο Θεός με ταυτόν του. Και είτε ο Θεός μαζί του. Όπως δηλαδή ακριβώς και στον Ιησού Χριστό. Αυτό το είναι ο Θεός με ταυτού, επιτρέψατε μου λίγο να μείνω. Που λέτε ως λίγος, τον πήραν οι έμποροι εκεί, τον πήγαν στην Αίγυπτο, τον πούλησαν στον σκλάβο Πάζαρο, πήγε εκεί ο Πετεφρίζη ή το μάχηρος και διαχειριστής του παλατιού, τον αγόρασε ή το 18 χρονών. Όταν τον έβαλε στην υπηρεσία του τον Ιωσήφ, ο Πετεφρίζη, παρετήρησε το εξής. Ο Πετεφρίς παρετήρησε ότι μέσα από το σπίτι του είχε πάρα πολύ ευλογία. Παιδί μου, λέει, από τον καιρό που ήρθες εδώ μέσα, ο Θεός σου έχει ευλογή στο σπίτι. Άνθρωπος ευλογίας. Να, ήτο ο Θεός μαζί του. Κατόπιν συκοφαντείται από τη φοβερή εκείνη γυναίκα του Πετεφρή και ρίχνεται στο οχύρωμα, στη φυλακή ή το η βασιλική φυλακή. Έμεινε 10 χρόνια, θα λέγε κάποιος. Πώς είναι ο Θεός μαζί του τη στιγμή που μένει 10 χρόνια φυλακή? Και ποιος σας είπε ότι ένας που είναι στη φυλακή έχασε τον Θεό? Όσοι μπαίνουν στη φυλακή έχασαν τον Θεό και όσοι έξω από τη φυλακή έχουν τον Θεό. Μάλλον μάτι πρέπει να δούμε αγαπητοί μου τα πράγματα για να τα βλέπουμε πάντοτε. Και οι μάρτυρες στη φυλακή τελείωσαν τη ζωή τους. Λοιπόν, ο Ιωσήφ έμεινε 10 χρόνια στη φυλακή. Ίσως σύγχρονοι που αν θέλετε κάποιος, κοίταξε ο Θεός προστατεύει τον Ιωσήφ. Άντε προστατεύει τον Ιωσήφ. 10 χρόνια μέσα στη φυλακή. Βεβαίως προστατεύει τον Ιωσήφ. Διότι ο Ιωσήφ, εάν ξαναγυρίζει στο σπίτι του αφεντικού του, εκείνη η μενάδα, η Πετεφρίνα που δεν μπορούσε να της φύγει το πάθος της αμαρτίας. Ίσως τον κατάφερε τον Ιωσήφ. Άνθρωπος, νέος, είπε το όχι στην αμαρτία. Τον περιεκύκλωνε αυτή και έλεγε πάντα το όχι. Ο Θεός είναι πάντα γνώστης. Μπορούσε να έλεγε το ναι κάποια στιγμή. Και να ελπίζει ο Ιωσήφ. Και να έπεφτε στην αμαρτία. Και τότε θα έχανε το όλα. Για να προστατεύσει λοιπόν τον Ιωσήφ, τον αφήνει 10 χρόνια μέσα στην φυλακή, να οριμάσει, να έρθει νόμιμο σε ηλικία του 30 ετών. Και εκεί βλέπουμε μετά να εξηγεί τα όνειρα του Φαραώ. Συγγνώμη, πρώτα εκείνο των δύο φυλακισμένων υπαλλήλων του Φαραώ. Και κατόπιν
ο υπάλληλος να πει στον βασιλιά ότι κάποιος είναι στη φυλακή που κτλ. Αυτό το ξέρεις εντός εισαγωγικών. Όλα είναι μέσα στην αγάπη και τη σοφία του Θεού. Στην κατάλληλη στιγμή έρχονται τα όνειρα στον Ιωσήφ, στον Φαρό, και τότε θυμήθηκε ο υπάλληλος του Φαρό ότι κάποιος στη φυλακή εξηγούσε τα όνειρα πολύ ορθά με τη δύναμη του Θεού. Και τότε στο άψες πλήσε ο Ιωσήφ γίνεται αντιβασιλεύς της Ελλήνης. Ή το ή δεν είναι το μαζί με τον Ιωσήφ ο Θεός. Είχε περιπέτει, σας το έλεγα την περασμένη φορά. Και ποιος σας είπε ότι ο λαός του Θεού δεν μπαίνει πάντα σε περιπέτειες. Και πιστεύουμε ότι όταν ο Άγιος ή ο λαός του Θεού ή η Εκκλησία μπαίνουν στην περιπέτεια του διωγμού, της κακοπαθίας, του μαρτυρίου, δεν είναι ο Θεός μαζί. Και ότι αυτά δεν αποτελούν στοιχεία ακριβώς γιατί είναι ο Θεός μαζί. Και εξήγεται αυτόν εκ πασών των θλίψεων αυτού και έδωκεν αυτό χάρη και σοφία εναντίον Φαραώ, βασιλέως Αιγύπτου, και κατέστησαν αυτόν ηγούμενον επέγυπτον και όλων των οικών αυτού. Και τον έφερε, λέει ο Θεός, τον αφιλελεύθερωσε από όλες τις κακομάθειες και τις θλίψεις του και του έδωκε χάρη και σοφία ώστε να μπορεί να σταθεί μπροστά στον Φαραώ, τον βασιλιά της Αιγύπτου, ο οποίος τον κατέστησε, τον εγκατέστησε αρχηγόν σε όλη την Αίγυπτο και στον βασιλικό οίκο. Βλέπετε, η έκθεση στις ιστορίες του Ιωσήφ. Το ίδιο θα έλεγε ο Στέφανος. Συμβαίνει, θα το έλεγε στους συνάδελφους. Συμβαίνει και με εμάς. Διότι αφού ο Ιωσήφ είναι τύπος του Χριστού, είναι τύπος και των πιστών. Εμείς οι χριστιανοί παίρνουμε πολλές θλίψεις με εσάς που μας διώκεται, αλλά ο Θεός μας προστατεύει. Θέλετε να σας το δείξω? Έβαλατε τους Αποστόλους μέσα στη φυλακή. Ποιος τους έβγαλε? Τίποτε ο παντήτων, άθικτος η φυλακή. Τους έβγαλε ο Θεός. Και τι τους είπε ο Θεός? Δια του Αγγέλου του. Λαγείτε τα λόγια του τα αυτής της ζωής. Εκεί στο ναό, εκεί στο ιερό. Λοιπόν, σκεφτείτε σύνεδροι, σκεφτείτε τι κάνετε, διότι διώξαν τότε τα αδέρφια τον Ιωσήφ, διώκετε σήμερα σεις τον Χριστό και τους χριστιανούς. Αλλά όχι μόνο μας προστατεύει ο Θεός, αλλά όπως τότε στον Ιωσήφ έδωσε χάρη και σοφία, έτσι και σε εμάς. Μας έδωσε ο Χριστός χάρη και σοφία να στεκόμεθα μπροστά σε βασιλείς και ηγεμόνες και να ομολογούμε το όνομά Του. Να σας διαβάσω την περικοπή, πώς το λέει ο Κύριος στο Λουκά 21,12. Λέει, αγωμένους, θα σας πηγαίνω, αγωμένους ότι βασιλείς και ηγεμόνας έλεγε το όνοματός μου. Αποφύσετε δε ημί εις μαρτύριον. Θέστε ούν εις τας καρδίες ημών, μη το μελετά να απολυθείτε. Εγώ καρδώσω ημί στόμα και σοφία. Ή, με την οποία σοφία, ου θυμίσονται αντιπή, ούτε αντιστήμεν πάντες οι αντικείμενοι ημί. Δεν θα μπορούν να σταθούν μπροστά σας. Το όπλο τους θα είναι μόνο η λύσα. Δεν θα έχουν επιχειρήματα. Μόνο η λύσα, όπως και το συνέδριο, δεν είχε επιχειρήματα να μην είναι ο Στεφάνο. Είχε το επιχείρημα μόνο της λύσης. Όρμησα, δεν ξέρω πού το φαντάστομαι αυτό, να πω ότι πηδούσαν πάνω από τα έδρανα. Έφυγαν από τις θέσεις τους και πηδούσαν πάνω από, από τα σκαμιά και τους πάγκους και τα τραπέζια και πέσανε από πάνω του να τον λιντζάρουν. Αυτό είναι το επιχείρημα, εκείνο που δεν έχουν επιχείρημα. Αλλά σας είπα ότι τυπούται ο Χριστός.
λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ως περνεκούτος εκεί βασιλεύει, έπειτα αυτόν επόλυσαν, ούτω και ο Χριστός εν το θανάτο την δύναμη επιδείχνει. Ωραία. Όπως λέει βασιλεύει ο Ιωσήφ, στον τόπο ακριβώς της πολίσεώς του, εκεί που είναι την παιδί. Έτσι και ο Χριστός βασιλεύει και τη δύναμη του, σε εκείνο το σημείο που ήθελαν οι Εβραίοι να τον κάνουν να ξεχαστεί, στο θάνατό του. Πού βασιλεύει, πάνω από το θάνατό του. Ανεστήθη ο Χριστός και βασιλεύει ο Χριστός. Ο Σταυρός, ο Θάνατος, δεν εξήγησε τον Χριστό. Ήρθανε λοιπόν εφόλην τη γη Αιγύπτου, αν συγγνώμη, να σας το πω και αυτό μια που ξέρετε, σήμερα μπαίνουμε στο Τριώδιο, μία. Δηλαδή άρχισε το βιβλίο της Εκκλησίας που λέγεται Τριώδιο, ήδη εισερχόμεθα πλέον στη Μεγάλη Σαραγωστή, με αποκορύφωμα πλέον τη Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα. Και ξέρετε ότι τη Μεγάλη Δευτέρα γιορτάζουμε τη μνήμη του Παγκάλου Ιωσή. Πάγκαλος, θα πει παν καλός. Δηλαδή, θα λέγαμε πολύ καλό. Γιατί γιορτάζουμε τη Μεγάλη Δευτέρα τον Ιωσήφ? Απλούστατα, γιατί αποτελεί τύπον του Ιησού Χριστού. Είδατε η Εκκλησία μας πως αξιοποιεί την ερμηνεία, την υπολογική. Ο Χριστός καθόλου το μήνος των παθών του, Μεγάλη Εβδομάδα, που γιορτάζουμε, δεν ομιλεί, δεν διαμαρτύρεται, ως αμνός άμωμος, άφωνος, εναντίον του Κύρωντος, ούτως που καλύβει το σώμα αυτού, μπροστά σε εκείνον τον τζοβάκι που τον κουρεύει το αρνί και δεν μιλάει. Έτσι δεν μιλούσε ο Κύριος, άκακο αρνί. Ο Ιωσήφ, τι δεν είχε στα αδέλφια του, τι δεν είχε. Ήταν ευχηρή για τα αδέλφια του. Αν διαβάσει κανείς λιγάκι την ίδια ιστορία, ήταν ευχηρή. Έγιναν τα παιδιά του Ιακώβ θηρία. Α, δεν είναι της ώρας να το πιο πολύ. Γι' αυτό αγαπούσε πιο ξεχωριστά τον Ιωσήφ. Όχι γιατί ήταν παιδί της γυναίκας που αγαπούσε. Είχε πεθάνει. Και από πού γεννήθηκε τα παιδιά του ο Ιωσήφ. Όχι αυτό. Αλλά άξιζε ο Ιωσήφ. Ήταν σπουδαίο παιδί. Ήταν πολύ σπουδαίο παιδί. Έτσι είναι τύπος του Ιησού Χριστού, ο οποίος δεν διαμαρτύρεται. Και παραδίδεται εις τον θάνατο. Ξέρετε ότι ήθελα να τον σκοτώσουν ο ίδιος. Ο μεγάλος επενέβη να τον ρίξουν εις τον λάθο, ώστε να πάει να τον βγάλει κρυφά από τα άλλα του παιδέκια. Πήγε αυτός λίγο πιο μακριά εκεί στα πρόβατά του κάτι να κάνει τη δουλειά. Φέρνανε κάποιοι έμποροι, τον εβγάζουν από το λάκκο οι άλλοι εννιά, λέγοντας και τι να το σκοτώσουμε. Θα πάρουμε και λεφτά. Ας το πουλήσουμε λοιπόν. Γυρίζει πίσω ο μεγάλος. Πού είναι ο ίδιος ή. Α, δεν πέρασε κάποια από ό,τι τον πουλήσει. Αγαπητοί μου, είναι πώς πλάθεται η ιστορία των ανθρώπων και πώς μένει ο Θεός μέσα στην ιστορία των ανθρώπων χωρίς να καταργεί την ελευθερία των ενεργειών του ανθρώπου. Είναι καταπληκτικό. Έτσι πανορανικώς να δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Η Εκκλησία μας λοιπόν τιμά τον Ιωσήφ τη Μεγάλη Δευτέρα, διότι είναι ο τύπος του Ιησού Χριστού. Ήλθε δε λοιπόν σε φόλη τη γη Αιγύπτου και Χαναάν και θλίψεις μεγάλη και ούχε έβρισκον χορτάσματα οι πατέρες ημών. Λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Στέφανος στον στίχο 11. Ήρθε πείνα που εγκάλυψε τη χώρα και της Αιγύπτου και της γης Χαναάν. Και φυσικό ήταν που γίνει πολύ στραβά τα πράγματα. Και δεν έβρισκαν χορτάσματα από το χόρτος. Χόρτος, δηλαδή για τα ποιμιά τους να δώσουν, δεν έπρεπε να δώσουν χορτάρι, αλλά το χόρτασμα είναι η φυτική τροφή που γίνεται για τροφή του ανθρώπου. Και μετεπίδησε στην έννοια του χορτέλων, ελευθερών και χορτέλων. Δεν υπήρχαν πια χορτάσματα. Τι να κάνουμε.
αυτό που μας ενδιαφέρει κιόλας. Η ιστορία του Ισραήλ θα εξεκλειδίσει εδώ μέσα από αυτό το σκηνικό το τουρίμου που κράτησε 7 ολόκληρα χρόνια. Και η ιστορία του Ισραήλ μέσα από το λιμό και την κάθο του Ιακώβ στην έκτη και όλη μετέπειτα ιστορία, όπως τη βλέπω, μάλιστα εμείς που ανήκουμε στις μεταγενέστερες γενναίες, μας δείχνουν όλη τη δύναμη, όλη τη σοφία και όλη την αγάπη του Θεού. Ωστόσο, θα λέγαμε, μέσα στην τότε σύγχρονη ιστορική διάσταση, η οικογένεια του Ιακώβ πάσα από τη μήνα. Ας πάμε το πρώτο πλάνο. Την πρώτη διάσταση. Εκείνη που ήταν σύγχρονη στην οικογένεια του Ιακώβ. Τι είχε πει. Και συνεπώς, η οικογένειά του πεινάει. Πεινάει ο Ιακώβ. Ναι, πεινάει. Είναι η κακοπάθεια των Αγίων, αγαπητοί μου. Που λέγαμε, δεν θυμίστε και με περασμένη φορά. Είναι η κακοπάθεια των Αγίων. Μέσα σε μια θεομηνία πάσχουν και οι αμαρτωλοί και οι δίκαιοι. Οι πρώτοι, οι αμαρτωλοί, τιμωρούνται. Οι δεύτεροι, οι άλλοι, καταρτίζονται στην αγιότητα. Λύονται πολλά πνευματικά προβλήματα. Εδώ θα έλεγα, μην νομίζουμε ότι ο χριστιανισμός έρει το φυσικό κακό μέσα από τη δημιουργία. Ότι επειδή υπάρχουν χριστιανοί θα πάψουν να υπάρχουν τα κακά της φύσεως, οι πλημμύρες, οι ανομβρίες ή ό,τι άλλο. Αυτά τα αφήνει ο Θεός, τα αφήνει σαν ένα υλικό αποκτήσεως της αγιότητος. Συμφέρει λοιπόν και δια τους Αγίους να υπάρχει αυτή η κατάσταση της κακοπαθίας. Πάντως το θέμα είναι ότι η οικογένεια του Ιακώβ πείνασε. Αλλά θα δούμε τα πράγματα πρώτα Θεός την ερχομένη Κυριακή. Πάτε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο 7ο κεφάλαιο, στίχος 11. Ήρθε δε η